Κώστας Καστανάς διαβάζει το ημερολόγιο ενός τρελού, του Γκόγκολ, σε μετάφραση δική του. Κάτι παράξενο συνέβη σήμερα. Σηκώθηκα αργούτσικα και όταν η μάδωρα μου έφερε τις γυαλισμένες μου μπότες, τη ρώτησα πόσο αργά ήταν άραγε. Όταν μου είπε ότι είχε χτυπήσει δέκα προπολού, ντύθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Για να πω την αλήθεια θα προτιμούσα να μην πήγαινα καθόλου στο γραφείο σήμερα. Γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι ο τμήματάρχης μας θα έχει μια ξυνισμένη φάτσα. Το τελευταίο καιρό συνηθίζει να μου λέει «Κοίταξε, φίλε μου, κάτι δεν πάει καλά στο κεφάλι σου. Έχεις το συνήθιο να ορμάς σαν δαιμονισμένος. Μετά κάνεις τόσο μπερδεμένε περιλήψεις των εγγράφων που και ο ίδιος ο διάολος δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Γράφεις τον τίτλο χωρίς κανένα κεφαλαίο και δεν σημειώνεις ούτε ημερομηνία ούτε αριθμό εγγράφου». Ακούσε εκεί ο παλιάνθρωπος ο ψηλέας. Σίγουρα με ζηλεύει γιατί καθόμαι στο γραφείο του διευθυντή και διορθώνω τους κονδυλοφόρους της εξοχότητάς του. Ενώ λίγης δεν θα πήγαινα στο γραφείο του αν δεν έλπιζα να συναντήσω το λογιστή και να τον πιέσω για καμία προκαταβολή. Απέσιος αυτός ο λογιστής! Θα ήταν ευκολότερα να πέσουν οι ουρανοί παρά να δώσει μισθό προκαταβολικά» όσο και να τον παρακαλέσεις, όσο να εκλυπαρήσεις, ακόμα και αν βρίσκεσαι στα πρόθυρα της καταστροφής, αυτός ο, ο γκρίζος γκρίζο διάβολος δεν θα αντιδράσει ρούπι. Και εσύ είναι γνωστό τη σπάση πως από την άλλη μεριά η μαγείρισα στο σπίτι του της βρέχει για τα καλά. Ειλικρινά δεν ξέρω τι όφελος έχει να αποκομίσει κανείς υπηρετώντα το τμήμα μας. Δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εδώ. Στις οικονομικές και δικαστικές υπηρεσίες είναι εντελώς διαφορετικά. Εκεί κάποιος συφοριασμένος ανθρωπάκος κάθεται σε μια γωνιά και γράφει, γράφει, γράφει. Φοράει ένα πολύ άσχημο σακάκι και έχει μια φάτσα που σου έρχεται να φτύσεις απάνω του. Αλλά πριν θα έπρεπε να δεις το υπέροχο σπίτι που έχει νοικιάσει. Και μην τολμήσεις καν να του προσφέρεις κανένα επίχρυσο πορσελάνινο φλιτζάνι για δώρο. <laughs> Αυτό να το δώσεις στον οικογενειακό σου γιατρό, θα σου πει. Δεν δέχεται ρεγάλο τίποτα λιγότερο από ένα ζευγάρι όμορφα άλογα. Μια ωραία άμαξα και ένα καστόρινο παλτό αξίας 300 ρουβλίων δεν θα ήταν αρκετό γι' αυτόν. Παρ' όλα αυτά δείχνει τόσο ήρεμος και ήσυχος, σε ρωτάει τόσο μιλήχια. Παρακαλώ μου δανείζεις το σου σου, θέλω να διορθώσω την πένα μου. Κι όμως ξέρει να τρομοκρατεί κάποιον που έρχεται με μία αίτηση σε σημείο που να τον κάνει να μην μπορεί να μιλήσει. Στο γραφείο μας, και αυτό πρέπει να το παραδεχτεί κανείς, το κάθε τι γίνεται με έναν σωστό και πολιτισμένο τρόπο. Υπάρχει καθαριότητα και λεπτότητα περισσότερο από μπορεί κανείς να βρει σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Τα τραπέζια είναι από μαώνι, ενώ ο καθένας αποκαλείται Κύριος. Και στα αλήθεια, αν δεν ίσχυε αυτό το πρωτόκολλο, θα είχα υποβάλει την παρέτησή μου εδώ και καιρό. Φόρεσα το παλιό μου πανοφόρι και πήρα την ομπρέλα μου. Ψιλόβρεχε ψυχή δεν φαινόταν στους δρόμους εκτός από κάποιες γυναίκες που προστάτευαν τα κεφάλια τους με τις φαρδιές τους φούστες. Εδώ και εκεί έβλεπες έναν αμαξά ή κάποιον μαγαζάτορα με ανοιγμένες τις ομπρέλες τους και από τις ανώτερες τάξεις όλο έπαιρε το μάτι σου κανένα υψηλό βαθμό. Στο σταυροδρόμι είδα κάποιον και σκέφτηκα φιλαράκο μου, δεν θα πας στο γραφείο, αλλά θα ακολουθήσεις αυτή τη νεαρή ύπαρξη που βαδίζει εμπρό σου. Είσαι από αυτούς που παίρνουν από πίσω κάθε μισοφόρη που βλέπουν. Καθώς ακολουθούσα τη σειρά των σκέψεών μου, είδα μια άμαξα να σταματάει έξω από ένα μαγαζί ακριβώς τη στιγμή που διάβαινα από μπροστά του. Αμέσως αναγνώρισα την άμαξα του διευθυντή μας. Δεν έχει καμιά δουλειά σε αυτό το κατάστημα, σκέφτηκα. Πρέπει να είναι η κόρη του. Κόλλησα πάνω στον τοίχο. Ένας λακές άνοιξε την πόρτα της άμαξας και όπως το περίμενα, εκείνη ξεπετάχτηκε σαν πουλή από μέσα. Πόσο περήφανα κοίταζε δεξιά και αριστερά, πως έσμιξε τα φρύδια της και πέταξε αστραπές από τα μάτια της. Θεούλη μου, είμαι χαμένος. Απελπιστικά χαμένος. Αλλά γιατί πρέπει να βγει με τέτοιο απέσιο καιρό. Και όμως λένε πως οι γυναίκες παθιάζονται με τα μπιχλιμπίδια. Δεν με αναγνώρισε. Είχα τυλιχτεί όσο πιο σφιχτά μπορούσα με στο παλτό μου. Ήταν βρώμικο και παλιομοδίτικο. και δεν θα μ' άρεσε να με δει να το φοράω. Τώρα φοράνε παλτό με ψηλούς γιακάδες και το δικό μου έχει μόνο ένα κοντό διπλό γιακά και α, το υφάσμα είναι κατωτέρας ποιότητος το σκυλάκι της δεν γίνεται να μπει στο κατάστημα και παρέμεινε έξω. το ξέρω αυτό το σκυλί, το όνομά της είναι Μέγκη. Πριν καν περάσει ένα λεπτό, άκουσα μια φωνή να λέει «Καλημέρα Μέγκη». Τι στο καλό ήταν αυτό. Κοίταξα γύρω και τα δύο κυρίες να τρέχουν κάτω από μια νομπρέλα. Μια γριά και οι άλλοι πολύ νέα είχαν προσπεράσει όταν ξανά άκουσα την ίδια φωνή να λέει ξανά «Δροπή Μέγκη». Τι ήταν αυτό. Ήταν τη Μέγκη να μυρίζει ένα σκυλί που έτρεχε πίσω από τις κυρίες. Διάολε σκέφτηκα. Δεν είμαι μεθυσμένος. Αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια. Όχι Φιντέλ κάνεις λάθος. Άκουσα να λέει η Μέγκη πολύ καθαρά. Ήμουν γαβγάω, ήμουν γαβγάω. πολύ άρρωστη. Τι ασυνήθιστο σκύλι. Για να πω την αλήθεια έμεινα κατάπληκτος που το άκουγα να μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Αλλά όταν ξανασκέφτηκα καλά το ζήτημα, έπαψα να απορώ. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Τέτοια πράγματα έχουν ήδη συμβεί στον κόσμο. Λέγεται πως στην Αγγλία ένα ψάρι έβγαλε το κεφάλι του από το νερό και είπε μια-δυο λέξεις σε μια τόσο περίεργη γλώσσα που διαβασμένοι άνθρωποι ψάχνουν για τρία χρόνια και δεν έχουν ακόμα καταφέρει να τις μεταφράσουν. Επίσης διάβασα σε μια εφημερίδα για δύο αγελάδες που μπήκαν σε ένα μαγαζί και ζήτησαν δύο κιλά τσάι. Εν μεταξύ μου φάνηκε ακόμα πιο περίεργο αυτό που η Μέγκη συνέχισε να λέει. Πρόσθεσε. Σου έγραψα πρόσφατα Φιντέλ. Μάλλον ο Πόλκαν δεν θα σου δώσε το γράμμα. Τώρα είμαι πρόθυμος να στοιχηματίσω ένα ολόκληρο μηνιάτικο αν είχα ποτέ πριν ακούσει για αλληλογραφία σκύλων. Αυτό πραγματικά με συγκλώνησε. Εδώ και κάμποσο καιρό ακούω και βλέπω πράγματα που κανείς άλλος δεν έχει ακούσει και δεν έχει δει. Σκέφτηκα λοιπόν. Θα ακολουθήσω αυτό το σκύλο για να εξειχνιάσω την υπόθεση. Έτσι άνοιξα την ομπρέλα μου και ακολούθησα τις δύο κυρίες. Κατηφόρησαν στην οδό μπιζελίων έστριψαν διαμέσου της οδού πολιτών και της οδού ξυλούρουγων και τελικά σταμάτησαν στη γέφυρα του κούκου έξω από ένα μεγάλο σπίτι. <laughs> 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 το ξέρω αυτό το σπίτι. Είναι του Σβερκόφ. Τι τέρας. Τι είδου άνθρωποι ζουν εκεί. Πόσοι μάγειροι, πόσοι πλασχέοι. Είναι και δική μου συνάδελφοι εκεί μέσα, θυβαγμένοι ο ένα πάνω στον άλλο, σαν σαρδέλε. Και έχω και κάποιον φίλο εκεί, έναν εξαίρετο κορνετίστα. Οι κυρίε ανέβηκαν στον πέμπτο όροφο. Πολύ ωραία. Σκέφτηκα. Θα σημειώσω τον αριθμό για να επιληφθώ του θέματο με την πρώτη ευκαιρία. Οκτώβριο, 11 η ώρα. Σήμερα, Τετάρτη, και ήμουν ως συνήθως στο γραφείο. Ήρθα εξεπίτηδες νωρίς, έκατσα και διόρθωσα όλες τις πένες. Ο διευθυντής μας πρέπει να είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Όλο το γραφείο του είναι γεμάτο από βιβλιοθήκες. Κοίταξα τους τίτλους μερικών βιβλίων mm. περισπούδαστα. Πέραν τις αντιλήψεις ανθρώπων της τάξης μου. Και όλα στα γαλλικά ή γερμανικά. Παρατηρώ το πρόσωπό του πόση αξιοπρέπεια διακρίνει στο βλέμμα του, ποτέ δεν άκουσα να ξεστομίσει την παραμικρή περιττή λέξη, με εξαίρεση όταν μοιράζει τα έγγραφα που λέει «Τι καιρό έχει σήμερα» «Όχι, όχι, δεν είναι άνθρωπος της τάξης μας, είναι αληθινός πολιτικός. Έχω παρατηρήσει πως είμαι ο ευνοούμενός του». Αν τώρα η κόρη του επίσης ε, α, 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 τι τρέλα ας μη μιλήσουμε άλλο γι' αυτό διάβασα τη μέλισσα του βορρά <laughs> τι ανόητοι άνθρωποι είναι αυτοί οι Γάλλοι για όνομα του Θεού αν μπορούσα θα τους άδραχνα όλους και θα τους θέριζα επίσης διάβασα μια έξοχη περιγραφή μιας δεξίωσης από κάποιον κτηματία του Κούρσκ. Οι κτηματίες του Κούρσκ γράφουν με έξοχο στυλ. Μετά κατάλαβα ότι ήταν ήδη δωδεκάμιση και ο διευθυντής δεν είχε ακόμη αφήσει την κρεβατοκαμαρά του. Αλλά κατά τη μια συνέβη κάτι που καμία πένα δεν μπορεί να περιγράψει. Άνοιξε η πόρτα. Νόμιζα πως ήταν ο διευθυντής πετάχτηκα με τα έγγραφά μου από τη θέση μου και τότε αυτή η ίδια μπήκε στο δωμάτιο. Άγγελοι του ουρανού, τι υπέροχα που ήταν ντυμένη. Το φορεμά της ήταν πιο άσπρο και από τα φτερά ενός κύκνου. Τη μαγεία, ένα ήλιο. πραγματικά. Ένας αληθινός ήλιος με χαιρέτησε και ρώτησε «Δεν ήρθε ακόμη ο πατέρας μου». Ότι φωνή, σαν καναρίνη, αληθινό καναρίνη. Μεγαλειοτάτη, θα ήθελα να κραβουάσω. Μη με εκτελέσετε, αλλά αν αυτό πρέπει να γίνει, τότε σκοτώστε με καλύτερα με το ίδιο σας το αγγελικό χεράκι. Αλλά ένας Θεός ξέρει γιατί βουβάθηκα και είπα μόνο «Όχι, δεν έχει έρθει ακόμα». Με κοίταξε. Έστρεψε το βλέμμα προς τα βιβλία και άφησε να της πέσει το μαντίλι της. Πετάχτηκα στη στιγμή αλλά γλίστρησα στο καταραμένο φρεσκογιαλισμένο πάτωμα και σχεδόν έσπασα τη μύτη μου. Τελικά κατάφερα να σηκώσω το μαντίλι. Ορανί, τη μαντήλη, τόσο τρυφερό, τόσο μαλακό, από το λεπτότερο λινό. Είχε τη μυρουδιά της ανώτερης τάξης. Με ευχαρίστησε και χαμογέλασε τόσο ευγενικά που τα ζαχαρένια χυλάκια της σχεδόν έλειωσαν. Μετά βγήκε από το δωμάτιο. Αφού είχα καθίσει εκεί πάνω από μία ώρα, ένας λακές μπήκε και μου είπε «Μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας κύριε Ιβάνοβιτς, ο διευθυντής έχει ήδη φύγει». «Δεν μπορώ να τους υποφέρω αυτούς τους λακέδες. Περιφέρονται στους διαδρόμους και με τα χαιρετούν κάποιον με ένα νεύμα. Ναι, κάποτε γίνονται ακόμα χειρότεροι. Μια φορά ένας από αυτούς τους κατεργάριδες μου πρόσφερε την ταπακέρα του χωρίς ούτε καν να σηκωθεί από την καρέκλα του». Δεν ξέρεις λοιπόν βρε αγρίκε ότι είμαι αξιωματούχο και αριστοκράτης από κούνια. Αυτή τη φορά όμως πήρα το καπέλο και το παλτό μου ήσυχα. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά ούτε που διανοούνται να σου κρατήσουν το παλτό. Πήγα σπίτι και ξάπλωσα αρκετά στο κρεβάτι και έγραψα λίγους στίχους στο σημειωματάριό μου. Δεν πέρασε ώρα που σε είδα και μου φαίνεται ολόκληρος ατέλειωτος χρόνος. Αν συχαίνω με την ύπαρξή μου, πώς μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου, αγαπητή μου. Νομίζω πως είναι του Πούσκιν. Το βράδυ τυλίχτηκα στο μανδύα μου, έσπευσα στο σπίτι του διευθυντή και περίμενα εκεί πολλή ώρα να δω αν αυτή θα έβγαινε έξω και θα μπαινε στην άμαξα. Ήθελα μόνο να τη δω έστω για μια στιγμή, αλλά δεν φάνηκε. 6 Νοεμβρίου Ο προϊστάμενός μας τρελάθηκε. Όταν ήρθα στο γραφείο σήμερα, με φώναξε και άρχισε ως εξή. «Για ακουδό φίλε μου, τι τρελές ιδέες έχεις βάλει στο κεφάλι σου». «Πώς, τι, καμιά απολύτως» απάντησα. «Σκέψου το καλά, είσαι ήδη μεσήλικας, είναι καιρός να λογικευτείς, τι φαντάζεσαι, νομίζεις πως δεν ξέρω όλα τα κόλπα σου. Προσπαθείς να φλερτάρεις την κόλλη του διευθυντή». Για κοίτα τη φάτσα σου και κατάλαβε τι είσαι. Ένα μηδενικό, τίποτα άλλο. Δεν θα δίνα ούτε καπίκια σένα. Για κοίτα καλά στο καθρέφτη. Πώ μπορεί να έχει τέτοιε σκέψει με μια τέτοια καρικατούρα για πρόσωπο. Ο διάολο να τον πάρει. Επειδή το πρόσωπό του έχει μια σχετική ομοιότητα με πάπια φαρμακείου, επειδή έχει ένα κατσαρό τσουλούφι στην κεφάλα του και πότε το χτενίζει προς τα πάνω και πότε το κολλάει προς τα κάτω με όλους τους περίεργους τρόπους νομίζει πως μπορεί να κάνει τα πάντα. Ξέρω καλά. Ξέρω γιατί είναι θυμωμένος μαζί μου. Ζηλεύει. Ίσως έχει παρατηρήσει την εύνοια της που με τόση χάρη έχει δείξει σε μένα. Αλλά γιατί χολοσκάω γι' αυτόν. Ένας Σύμβουλο. <laughs> Τι σοϊσπουδαίο ζώο είναι αυτό. φοράει χρυσή αλυσίδα στο ρολόι του, αγοράζει μπότες 30 ρούβια το ζευγάρι, δεν πάει στο διάολο. Είμαι κανένα γιο ράφτη ή σκοτεινή ρίζα κάποιου βλήτου. Εγώ είμαι ευγενή. Μπορώ κι εγώ να κάνω το κομμάτι μου. Δεν με και τα χρόνια. Είμαι στην ηλικία που η πραγματική καριέρα ενό άντρα αρχίζει τώρα. Για στάσου. Για στάσου λίγο φιλαράκο. Κι εγώ μπορώ να πάρω μια μεγάλη θέση. Ίσως θεού θέλοντος ακόμη ψηλότερη. Να γίνω τέτοιο όνομα που να ξεπεράσει μακράν το δικό σου. Πιστεύεις πως δεν υπάρχουν άλλοι ικανοί άντρες εκτός από σένα. <laughs> το μόνο που μου λείπει είναι να παραγγείλω ένα σακάκι της μόδας και μια γραβάτα σαν τη δική σου και θα σε σβήσω. Α, θα μετατραπείς σε σκιά. Αλλά δεν έχω λεφτά. Αυτό είναι το χειρότερο. Το μελανό σημείο της ιστορίας. Νοέμβριος. 8. Ήμουν στο θέατρο. Παίζανε τον τρελό του ρώσικου σπιτιού. Γέλασα με την καρδιά μου. Παίξανε επίσης μια μουσική κομμωδία με πολλά αστεία για τους δικηγόρους. Η γλώσσα ήταν πολύ σκαμπρόζικη. Αναρωτιέμαι πώς το επέτρεψε η λογοκρισία. Στην κομμωδία υπάρχουν ατάκε εναντίον των εμπόρων που του κατηγορούν ότι κλέβουν, ότι οι γη του ζουν ανήθικα και συμπεριφέρονται με μεγάλη ασέβεια προ του ευγενεί. Γίνεται επίση κριτική τη κριτική. Λένε πω οι συγγραφείς αναγκάζονται να ζητήσουν τη βοήθεια του κοινού για την κακή κριτική και τα λάθη που του χρεώνονται. Οι σύγχρονοί μα συγγραφεί γράφουν σίγουρα διασκεδαστικά πράγματα τρελαίνομαι για το θέατρο. Ακόμη κι αν έχω μόνο ένα καπίκι στην τσέπη μου, πάντα εκεί καταλήγω. Οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους συναδέλφους μου είναι αγράμματοι χωριάτες και δεν πατάνε στο θέατρο ακόμα και αν τους πετάξει προσκλήσει στα μούτρα. Μια ηθοποιός τραγούδισε θεϊκά. Σκέφτηκα επίσης την Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, Αλλά τσιμούδια. 9 Νοεμβρίου. Πήγα στο γραφείο κατά τις 8. Ο τμηματάρχης προσπίθηκε πως δεν πρόσεξε την άφηξή μου και εγώ από μέρους μου έκανα σαν να μην υπήρχε. Ξεφίλησα και σελιδοποίησα έγγραφα. Έφυγα κατά τι 4. Πέρασα από το σπίτι του διευθυντή, αλλά δεν είδα κανέναν. Μετά το δείπνο, ξάπλωσα για πολλή ώρα στο κρεβάτι μου. 11 Νοεμβρίου. Σήμερα έκατσα στο δωμάτιο του διευθυντή. Διόρθωσα 23 πένε για αυτόν. Και για εκείνην την εξοχότητά της. τη, την κόρη του, ακόμη τέσσερις. Στον διευθυντή αρέσει να βλέπει τέλειες πένες αραδιασμένες στο γραφείο του. Τι πρέπει να κουβαλάει στο κεφάλι του. Είναι συνέχεια βυθισμένος στη σιωπή του, αλλά δεν νομίζω πως του ξεφεύγει ούτε ψήλος από το μάτι του. Τι να σκέπτεται. Τι να συμβαίνει άραγε στο μυαλό του. Θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τον τρόπο σκέψης αυτών των ευγενών και να αποκτήσω μια βαθύτερη άποψη για την τεχνική και τις ραδιουργίες της αυλή αλλά και για όλες τις δραστηριότητες αυτών των κύκλων. Πολλές φορές σκέφτηκα να ρωτήσω την εξοχότητά του γι' αυτά, αλλά ένα διάολος ξέρει γιατί κάθε φορά η γλώσσα μου με πρόδιδε και δεν κατάφερα να ξεστομίσω λέξη πέρα από την αναφορά μου για τον καιρό. Μακάρι να μπορούσα να ρίξω μια ματιά στο ιδιαίτερο δωμάτιο που τόσο συχνά βρίσκω στην πόρτα του ανοιχτή και ένα δεύτερο μικρό δωμάτιο πίσω από αυτό. Μου εξάπτει την περιέργεια, τι τάξη, τι καθρέπτες, τι κινέζικες πουσελάνες. Θα μου άρεσε επίσης να ρίξω μια ματιά σε αυτές τις περιοχές όπου η αυτή εξοχώτης η κόρη βασιλεύει. Θα ήθελα να δω πως όλα αυτά τα μπουκαλάκια με τα ρώματα και τα κουτάκια είναι τοποθετημένα στο μπουντουάρ τη και τα λουλούδια που εκπνέουν μια τέτοια υπέροχη μυρουδιά που φοβάσαι σχεδόν να τα μυρίσεις και τα ρούχα της αφημένα ένα γύρο τόσο αέρινα για να τα λες ρούχα αλλά σιωπή Σήμερα μου ήρθε αυτό που λέμε θεία φώτιση θυμήθηκα τη συνομιλία μεταξύ των δύο σκύλων που είχα κρυφακούσει στη Λεωφόρο Νεύσκη. Ωραία, σκέφτηκα. Τώρα ξέρω τι θα κάνω. Πρέπει να βάλω στο χέρι την αλληλογραφία των δύο ανόητων αυτών σκυλιών. Έτσι θα εξηγηθούν πολλά πράγματα. Είχα ήδη μια φορά φωνάξει τη Μέγκη και τη είπα «Ακούω, τώρα είμαστε μόνοι δυο μας». Αν θες μπορώ να κλείσω και την πόρτα για να μην μας δει κανείς. Πες μου λοιπόν τώρα όσα ξέρεις για την κυρία σου. Σου ορκίζομαι ότι δεν θα μιλήσω σε κανένα. Το πονηρό σκυλί όμως έβαλε την ουρά στα σκέλια, τίναξε το μαλλί τη και βγήκε αγέροχη από την πόρτα σαν να μην είχε ακούσει τίποτα. Ανέκαθεν είχα τη γνώμη πω τα σκυλιά είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο. Επίσης πίστευα ότι μπορούσαν να μιλήσουν και μόνο μία κάποια ισχυρογνωμοσύνη τα εμπόδιζε. Είναι ιδιαίτερος προσεκτικά ζώα και δεν ξεφεύγει τίποτα από την αντίληψή τους. Τώρα, πάση θυσία θα πάω αύριο στο σπίτι του Σβερκόφ για να βρω τη Φιντέλ και αν σταθώ τυχερός να πάρω όλα τα γράμματα που της έχει γράψει Μέγκη. 12 Νοεμβρίου. Σήμερα στις 2 περίπου το απόγευμα ξεκίνησα για να συναντήσω με κάθε τρόπο τη Φιντέλ και να την ανακρίνω. Μου είναι αδύνατο να αντέξω αυτή τη μυρουδιά του Σουκρούτ που προσβάλλει τα οσφρητικά νεύρα και αναδύεται από όλα τα μαγαζάκια της οδού πολιτών. Πρέπει να κρατά κανείς τη μύτη του και να περνά γρήγορα για να αντέξει αυτή τη μυρουδιά που αναδύεται κάτω από κάθε πόρτα. Μαζεύεται επίση τέτοια καπνιά και θάλη από τα μαγαζιά των τεχνητών που σου είναι σχεδόν αδύνατο να διασχίσει τον δρόμο. Όταν ανέβηκα στον έκτο όροφο και χτύπησα το κουδούνι, ένα μάλλον νόστιμο κορίτσι με φακίδε εμφανίστηκε. Την αναγνώρισα. Ήταν η συνοδός τη γυραιά κυρία. Κοκκίνησε λίγο και με ρώτησε: Τι θέλετε. Θέλω να μιλήσω λίγο με το σκύλο σας, Κατάλαβα αμέσω πω ήταν ένα απλοϊκό κορίτσι. Ο σκύλος ήρθε τρέχοντα και γαβίζοντα δυνατά. Θέλησα να την πιάσω, αλλά το απέσιο ζωό παραλίγο να μου κόψει τη μύτη με τα δόντια τη. Σε μια γωνιά του δωματίου, ωστόσο, είδα το καλάθι που κοιμόταν. Αχ, 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 ακριβώ αυτό χρειαζόμουν. Αχ, αυτό ακριβώς χρειαζόμουν πήγα και ανακάτεψα το άχυρο και προς μεγάλη μου ικανοποίηση ξετρύπωσα ένα μικρό πακέτο από κομματάκια χαρτί. Όταν το συχαμένος ζώο το είδε αυτό, με θάγκωσε στην αρχή στη γάμπα και μετά έχοντα συνειδητοποιήσει την κλεψιά μου άρχισε να κλαψουρίζει και να μου χαϊδεύεται. Αλλά τη είπα, όχι, όχι τερατάκι, άντε Και έσπευσα να φύγω. <laughs> Σίγουρα το κορίτσι θα πίστεψε ότι είμαι τρελός. Όπως και να έχει φαινόταν κατατρομαγμένη. Όταν έφτασα στο δωμάτιό μου, θέλησα να πιάσω αμέσω τη δουλειά και να διαβάσω τα γράμματα με το φω τη μέρα, μια και δεν βλέπω καλά με το κερί. Αλλά η άθλια η μαύρα είχε τη φαϊνή ιδέα να σκουπίσει το πάτωμα. Αυτέ οι χοντροκέφαλε Φιλανδέζες έχουν μανία καθαριότητο όταν δεν χρειάζεται. Έτσι πήγα μια βολτίτσα και άρχισα να ξανασκέφτομαι τι είχε συμβεί. Επιτέλους τώρα θα μπορούσα να φτάσω στην ουσία των πραγμάτων, στις ιδέες και στις προθέσεις. Αυτά τα γράμματα θα μου εξηγούσαν τα πάντα. Τα σκυλιά είναι έξυπνα ζώα, είναι γνώστες της πολιτικής και σίγουρα θα βρίσκα στα γράμματα όλα αυτά που ήθελα. Ειδικά το χαρακτήρα του διευθυντή και όλων του των σχέσεων. Και μέσω αυτών των γραμμάτων θα έχω τις πληροφορίες μου για αυτήν την α, που, 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 που αλλά τσιμουδιά. Το βραδάκι γύρισα σπίτι και την άραξα με τις ώρες. Νοέμβριος 13. Τώρα έχουμε και λέμε. Το γράμμα είναι ευανάγνωστο, αλλά ο γραφικός χαρακτήρας είναι λίγο σκυλίσιος. Αγαπητή Φιντέλ, δεν μπορώ να χωνέψω αυτό το συνηθισμένο όνομά σου, σαν να μην μπορούσαν να σου βρουν ένα καλύτερο όνομα. Φιντέλ, άγευστο και άχρωμο, πανάλ. Αλλά δεν είναι τη στιγμή. Χαίρομαι που σκεφτήκαμε να υλογραφούμε. Ε, το, το γράμμα είναι σωστά γραμμένο. Η ορθογραφία του και τα σημεία στήξε τέλεια. Ούτε ο προϊστάμενός μας δεν γράφει τόσο απλά και καθαρά. Παρόλο που διακηρύττει ότι έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Αλλά ας συνεχίσουμε. Η ανταλλαγή σκέψεων, αισθημάτων και εντυπώσεων είναι η πιο λεπτή από τις χαρές αυτού του κόσμου. Αυτό είναι από κάποιο βιβλίο μεταφρασμένο από τα γερμανικά. Δεν θυμάμαι τον τίτλο μιλώ εκ πείρας, παρόλο που δεν έχω ξεμητήσει τον κόσμο παραπέρα από την εξώπορτα του σπιτιού μας. Δεν περνά η ζωή μου άνετα και ευτυχισμένα. Η κυρά μου που ο πατέρας της τη φωνάζει Σόφη είναι απολύτως ερωτευμένη μαζί μου. Αχ, 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 καλύτερα τσιμουδιά. Ο πατέρας της επίσης με χαϊδεύει συχνά Πίνω τσάι και καφέ με κρέμα. Ναι, αγαπητή μου, πρέπει να σου εξομολογηθώ πω δεν βρίσκω καμία ευχαρίστηση σε αυτά τα πελώρια κόκαλα που ο Πόλκαν ροκανίζει στην κουζίνα. Μόνο τα κόκαλα από αγριοπούλια είναι καλά και αυτά μόνο αν δεν τους έχουν ρουφήξει το μεδούλι. Είναι πολύ νόστιμα με λίγη σάλτσα αλλά χωρίς αλατικά μέσα. Και δεν βρίσκω τίποτα χειρότερο από το συνήθιο να δίνουν στα σκυλιά μπαλίτσες ψωμιού ζυμωμένες. Κάποιος κάθεται στο τραπέζι, ζυμώνει μια μπαλίτσα ψωμί με τα δάχτυλά του, σε φωνάζει και στην μπουκώνει στο στόμα. Οι καλοί τρόποι σου απαγορεύουν να την αρνηθεί και την τρως με αηδία εδώ που τα λέμε, αλλά την τρως. Τι στο διάλογο είναι αυτά, τι σάχλες, λες και δεν υπήρχε τίποτα άλλο πιο κατάλληλο για να γράψει. Θα δω αν υπάρχει τίποτα πιο λογικό στη δεύτερη σελίδα. Είμαι απολύτως πρόθυμη να σε ενημερώσω για το κάθε τι που συμβαίνει εδώ. Έχω ήδη αναφέρει το πιο σημαντικό πρόσωπο στο σπίτι που η Σοφία τον φωνάζει μπαμπά. Είναι πολύ παράξενος άνθρωπος. Α, μ, να είμαστε επιτέλους. Ναι το ήξερα έχουν ένα δυσδυτικό μάτι πολιτικού για όλα τα θέματα. Για να δούμε τι λέει για τον μπαμπά. Ένας παράξενος άνθρωπος. Γενικά είναι σιωπηλό, μιλά σπάνια, αλλά εδώ και μια εβδομάδα συνέχεια μονολογούσε να το δεχτώ ή όχι. Στο ένα του χέρι κρατούσε ένα φύλλο χαρτί και το άλλο το άπλωνε σαν να επρόκειτο να παραλάβει κάτι και επαναλάμβανε να το δεχτώ ή όχι. Κάποια στιγμή απέφθινε σε μένα την ερώτηση: ε, ε, Εσύ τι λες Μέγκη, δεν κατάλαβα γρή τι εννοούσε. Μύρισα τις μπότε του και έφυγα. Μια βδομάδα αργότερα ήρθε σπίτι με ένα πρόσωπο που έλαμπε. Εκείνο το πρωί δέχτηκε διάφορου αξιωματικού με στολή που ήρθαν να το συγχαρούν. Στο δείπνο δεν τον είχα ξαναδεί σε τέτοια κέφια. Α, είναι λοιπόν φιλόδοξο αυτό, πρέπει να σημειωθεί. Hmm. Συγνώμη Συγγνώμη αγαπητή μου, επίγομαι να καταλήξω κτλ, κτλ. Αύριο θα τελειώσω το γράμμα. Λοιπόν, καλημέρα να είμαι πάλι σήμερα η Σόφη η κυρία μου. Αχ, να δούμε τι λέει για τη Σόφη, ας συνεχίσουμε. Ήταν σε ασυνήθιστη έξαψη. Πήγε στο χορό και έτσι υποφελήθηκα με χαρά τη απουσία τη για να σου γράψω. Τη αρέσει να πηγαίνει σε χορού, αν και αγχώνεται με το τι θα φορέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπητοί μου, τι ευχαρίστηση νιώθει κανεί πηγαίνοντα σε ένα χορό. Γυρίζει από το χορό στι 6 το πρωί και κρίνοντα από το χλωμό και κουρασμένο τη πρόσωπο, εντελώ νηστικιά. Εγώ για να πούμε την αλήθεια, δεν θα μπορούσα να ζήσω έτσι. Αν δεν μου δίναν λίγη πέρδικα με σάλτσα ή καμιά φτερούχα από ψητό κοτόπουλο ή δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν θα έλεγα όχι για χυλό με σάλτσα. Αν και δεν τρελαίνομαι για καρότα, γογγύλια και αγκινάρες. Hm. Το στυλ γραφής είναι άνισο. Αμέσως καταλαβαίνεις πως δεν γράφει και από άντρα αρχίζει αρκετά έξυπνα, αλλά η πονηρή φύση αποκαλύπτεται. Θα διαβάσω κι άλλο γράμμα, είναι μάλλον μακροσκελές και δεν έχει ημερομηνία. Αχ, αγαπητή μου, πόσο ευχάριστος είναι ο ερχομός της Άνοιξης. Η καρδιά μου χτυπάλες και περιμένει κάτι. Έχω ένα συνεχές βούισμα στα αυτιά μου και έτσι στέκομαι συχνά με το πόδι σηκωμένο για αρκετά λεπτά κάθε φορά και αφού προς προ την πόρτα. Σου εκμυστηρεύουμε ότι έχω αρκετού θαυμαστέ. Συχνά κάθομαι στο περβάζι του παραθύρου και του αφήνω να περνούν στη σειρά. Αχ, αν ήξερε τι τέρατα παρελάβουν ανάμεσά του. Ο ένα ένα αδέξιο σπιτόσκυλο με τη βλακεία γραμμένη στη φάτσα του. Σου λατσάρει στον δρόμο έναν αέρα σπουδαιότητα και φαντάζεται ότι είναι ένα εξαιρετικά σπουδαίο πρόσωπο και ότι τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα πάνω του. Δεν του δίνω καμία σημασία και κάνω πω δεν το βλέπω και ένα τεράστιο μπουλντόγκ έχει στηθεί απέναντι από το παράθυρό μου. Αν στεκόταν στα πίσω πόδια του, πράγμα μάλλον αδύνατο για το τέρας, θα ήταν ένα κεφάλι ψηλότερο από τον μπαμπά της κυρίας μου, που ίδιος έχει μια α... μεγαλοπρεπή φιγούρα. Αυτός ο πονηρός, ωστόσο, είναι πολύ ξεδιάντροπος. Του γκρινιάζω, αλλά αυτός είναι απτόητος. Ασούφρωνε τουλάχιστον το μέτωπό του. Αντί γι' αυτό πετάει έξω τη γλώσσα του κρεμάει τις αυτάρες του και κοιτάει κατευθείαν στο παράθυρο ο άξεστος χωριά τη. Αλλά νομίζει αγαπητή μου ότι η καρδιά μου παραμένει αδιάφορη ενάντια σε όλους τους πειρασμούς. Άλλη μόνο όχι. Αν είχε μόνο δει αυτό τον ευγενικό σκύλο που τρύπωσε μέσα από το φράχτη του ειτονικού σπιτιού θησαυρός είναι το όνομά του. Τρεζόχ. «Αχ, αγαπητή μου, τι όμορφο μουσούδι που έχει!» «Τι στο διάολο! Τι, τι, τι αηδίες είναι αυτές!» «Πώς γίνεται να γεμίζει κανείς σελίδε με τέτοιες ασυναρτησίες!» «Δώσ' μου έναν άνθρωπο! Θέλω να δω άνθρωπο!» «Θέλω τροφή για το πνεύμα, για το μυαλό μου!» Και αν ταυτόν έχω αυτές τις ανοησίες!» Φου. «Θα γυρίσω σελίδα να δω αν υπάρχει κάτι καλύτερο από την άλλη μεριά». τέλος πρώτου μέρους